Ναι. Χθες στην Ιταλία ανέβηκαν λίγο τα κρούσματα. Εμείς κινηθήκαμε άμεσα. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει έξω για να μπορέσει αυτός ο κόσμος να έρθει. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τις αεροπορικές εταιρείες, τι θα γίνει με όλο τον τουρισμό γενικά που έρχεται απ' έξω προς την Ελλάδα. Ευελπιστώ σε 1,5 μήνα τουλάχιστον να ξεκινήσουμε. Ναι. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Λέμε όλοι ευελπιστούμε, περιμένουμε, αλλά στηριζόμενοι κυρίως στην ελπίδα. Κακά τα ψέματα. Ναι, ξέρω ότι τα ξενοδοχεία ήδη δουλεύουν πρωτόκολλα COVID-free. Ναι. Δηλαδή, όπως έχουν το HAS, Pfizer, θα έχουν και πρωτόκολλα COVID-free για να διαφυλάξουν τους πελάτες τους, το προσωπικό και να μπορέσουν να αφήσουν απ' έξω κάποιο κρούσμα κορονοϊού, ξέρετε. Θα ήταν βέβαια. Θέλω να πω ότι τις προάλλες, σε συνομιλία που είχαμε εδώ μαζί με τον πρόεδρο της POX, τον κύριο Τάσιο, μου είπε και μου εξέφρασε και τον προβληματισμό του και όσον αφορά το θέμα αυτό, δηλαδή το θέμα των πρωτοκόλων. Ο ίδιος θεωρεί ότι μέχρι στιγμής γύρω στο 50% των ξενοδοχείων δεν θα ανοίξουν δυστυχώς για αυτή την σεζόν, και όχι μόνο στην Κέρκυρα, αλλά γενικά πανελλαδικά. Και βέβαια υπάρχει και μια δυσκολία να δούμε πόσα ξενοδοχεία θα μπορέσουν να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλα και να ανοίξουν τελικά. Και πόσο θα μπορέσουν να ξανανοίξουν την επόμενη χρονιά. Μην ξεχνάτε ότι. Επίσης, δύσκολο. Η κερδοφορία σε ένα εστιατόριο, σε μια απόκληση από 10%, μπορεί να περάσει από υψηλά κερδοφόρο σε υψηλά ζημιογόνα. Ναι. Βέβαια. Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει. Δηλαδή, όλες οι καινούριες δικλείδες που υπάρχουν, που πρέπει να κρατήσουμε όλο το προσωπικό, δεν είναι ξεκάθαρες. Άρα δεν ξέρουμε αν με μισές καρέκλες από ό,τι είχαμε θα μπορέσει το νούμερο στο τέλος της χρονιάς να βγει. Τώρα για πείτε μου εσείς πρακτικά τώρα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μιας δυσκολίας τώρα, παράδειγμα, καλείστε να έχετε μια πληρότητα 50% όσον αφορά το θέμα των τραπεζοκαθισμάτων. Δεν είναι έτσι, δηλαδή θα τα αφαιρέσετε, θα κάθονται τραπέζι παρατραπέζι, εφόσον έρθουν και οι πολυπόθητοι πελάτες βέβαια. Πώς θα γίνει αυτό, πρακτικά δηλαδή? Πρακτικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο κόσμος που ειδικά δεν έχει μεγάλους χώρους είναι καταδικασμένος να μην μπορέσει να δουλέψει. Δηλαδή δεν θα έχει πρακτικά χώρο για να κάνει τζίρο. Όπως ξέρετε ο τζίρος εστιατορίου είναι το α και το ω, έτσι. Από εκεί πέρα δεν θα μπορεί να απολύσει και προσωπικό από ό,τι λένε οι καινούριες δικλείδες. Καταλάβατε? Αυτό λέω ότι στην πράξη είναι δύσκολα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενο που στην Κέρκυρα έχουμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα και αυτό έχει ακουστεί και στο εξωτερικό. Σίγουρα. Και εύχομαι τελευταία στιγμή να ανοίξουν τα περισσότερα ξενοδοχεία για να σωθεί τουλάχιστον αυτό το τρίμηνο Ιούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβρη που θα μπορούσε να είναι και σωτήριο για την Κέρκυρα. Μην ξεχνάμε ότι η Κέρκυρα είναι πολύ λαβωμένη. Βέβαια. Το Πάσχα ήδη δηλαδή χάθηκε ένα 30% του τζίρου. Που είμαστε όλοι μας πολύ έτσι, ενεργοί το Πάσχα.